Τι γράφετε εδώ? Μήνυμα για τον Άι Βασίλη. Και τι ζητάς? Ένα μεγάλο μονάκι. Μια ζεστή παιδική γωνιά έφτιαξε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λυκούργος στην πλατεία Ειρήνης στο Πυθαγόριο της Σάμου. Πρόκειται για το χωριό των Ξωτικών. Ο στόχος μας είναι πάντοτε να δημιουργούμε για τα παιδιά. Μετά από το COVID τα παιδιά ήταν πάρα πολύ κλεισμένα και θα πρέπει να τους δώσουμε χρόνο και δραστηριότητες ώστε να μπορούν να ασχοληθούν. Είναι το σπίτι του Άι Βασίλη, τα παιδιά γράφουν το γράμμα στον Άι Βασίλη και τους ζητάνε το παιχνίδι που θέλουν. Εκτός από το τμήμα της ζαχαροπλαστικής όπου συμμετέχουν από ό,τι είδατε και παιδιά, έχουμε τις κατασκευές όπου τα παιδιά κατασκευάζουν διάφορα δώρα τα οποία τα παίρνουν μαζί τους. Όλα τα παιδιά έχουν περάσει για να ζωγραφίσουν το πρόσωπό τους στο παραμύθι. Βρισκόμαστε στο χωριό των Ξωτικών εδώ στο Πυθαγόριο της Σάμου στην πλατεία Ειρήνης. Τα παιδιά έχουν κάνει ουρά για να στείλουν τα γράμματά τους στον Άγιο Βασίλη. Μεγάλη ζήτηση έχουν τα γλυκά τα οποία κατασκευάζουν τα ίδια με πολύ αγάπη και πολύ τρούφα. Είναι σοκολάτα, τελειώνουμε και βάζουμε από πάνω τρούφα. Εδώ προσφέρουμε γλυκά, παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα, κουραμπιέδες, μελομακάρονα. Οι εθελοντικές συμμετοχές ήταν πάρα πολλές. Εργάστηκε καταρχήν σύσσωμο όλο το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου, με μεράκι και αγάπη. Πέρα από αυτούς είχαμε και πάρα πολλούς εθελοντές που φάγανε πάνω από ένα μήνα εργασίες μέσα σε αυτό το χώρο για να κατασκευάσουμε όλα αυτά εδώ πέρα τα που βλέπετε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επειδή δεν μπορούσαμε να μην σας έχουμε αποχαιρετήσει από το Πυθαγόριο, Αλέξανδρος Στρατής, Χάρης Ζαβουδάκης, από την Σάμο το Πυθαγόριο με αγάπη. Καλές γιορτές!